το Ερίκος Ντινάν, πουλήθηκε επί των ημερών μας στην Τράπεζα Πειραιώς με 115 εκατομμύρια ευρώ, ενώ είχε 230 εκατομμύρια ευρώ χρέη. Το ελληνικό δημόσιο εισέπραξε 40 εκατομμύρια, όσα ακριβώς του χρωστούσαν. Οι εργαζόμενοι εισέπραξαν όλα τα χρήματά του, ήταν 3 χρόνια απλήρωτοι. Σβήσκαν τα χρέη στους υπόλοιπους ιδιώτες. Και τώρα το ελληνικό δημόσιο προσπαθεί μέσω του Ανασίου Ιδρύματος, όπως είπε ο κ. Πρωθυπουργός, να αγοράσει το Ρίκος Ντινάν πίσω στο ελληνικό δημόσιο με περίπου 70 εκατομμύρια. Κοινώς ετούμε μετά από αυτή την επιτυχία που είχαμε από τον κύριο πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, μας καλέσει να μας δώσει και βραβείο για την επιτυχημένη πώληση του Ερίκος Ντινάν. Ως προς το πόλμα του ΣΥΡΙΖΑ, είναι για τα σκουπίδια όπως όλος ο ΣΥΡΙΖΑ.